έχουμε ένα θρίλερ με έναν αρχιμανδρίτη που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, γεμάτο μόλοπες. Ναι, Φίλιππε, δυστυχώς μιλάμε για τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Λευογιάννη, ο οποίος ήταν εφημέριος του Αγίου Παντελεήμονα, στην Πατησίων. Ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς βρέθηκε απαγχωνισμένος, αγνοούνταν από τη Δευτέρα από τους οικείους του και πιο συγκεκριμένα από τη μητέρα και τον αδερφό του, οι οποίοι τον έψαχναν από τη Δευτέρα το μεσημέρι. Λυπηρό, χτες μετά τις 3 το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Ελλάς κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι του και να τον εμβρούν απαγχωνισμένο. Τώρα, υπάρχει ένα κενό, καθώς περιμένουν όλοι να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, καθώς το σώμα του ναι μεν βρέθηκε απαγχωνισμένο, ωστόσο φέρεται να έχει πάνω του μόλοπες, γεμάτο. Που σημαίνει, ναι, γεμάτο μόλοπες. Γεμάτος ήταν, με μόλοπες. Που σημαίνει τι, ότι οι μόλοπες ενδέχεται να δημιουργήθηκαν και κάποιος να έστησε, πάρα πολύ απλά θα το πω, ένα σκηνικό απαγχωνισμού προκειμένου να καλύψει τα όποια ίχνη του. Έχουμε τι ήθελε και τι έψαχνε. Έχουμε στη δημοργή μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Καραγιάννη, από την Εκκλησία Online. Εκκλησία Online, το οποίο πρώτη καλά την αποκάλυψη της συγκεκριμένης είδησης, Ανδρέα Καραγιάννη, και το Εκκλησία Online. Για να δώσουμε μας κάποιες πληροφορίες περισσότερες. Δολοφονία, ναι. Αυτοκτονία, τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή? Εμείς γνωρίζαμε την υπόθεση από χθες 1.30 περίπου με 2 το μεσημέρι, όταν ιερέας, φίλος του θύματος, του άτυχου ιερέα, πήγε να τον βρει στο σπίτι του, στην οδό Κύπρου 53, στην Κυψέλη, τέλος πάντων, πλατεία Αμερικής, εκεί κοντά. Τον βρήκε σε μια κατάσταση δύσκολη. Έτσι, πρόλαβε ο ίδιος, πήρε κάποιες φωτογραφίες που μας τις έστειλε και τις έχουμε αναρτήσει τώρα και στο site. Μετά ήρθε η αστυνομία του ΑΤΑ Αγίου Παντελεήμονος, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που την κάλεσε ο ιερέας, όπως είπαμε. Εν συνεχεία, δεν πήγε μόνο σε μία υπηρεσία, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήρθε μόνο, δηλαδή, το εγκλημάτο κατά ζωής. Πήγανε και άλλες υπηρεσίες, γι' αυτό και υπήρχε αργοπορία ως προς το, δηλαδή, παρόλο που ήρθε απευθείας το γραφείο τελετών για να τον παραλάβει, αυτό κάπως καθυστέρησε, γι' αυτό και η είδηση βγήκε αυτά το απόγευμα. Γιατί ακόμα δεν ήμασταν σίγουροι αναφορικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ειδοποιήθηκε η οικογένειά του στο Άργος και η μητέρα του και ο αδερφός του, οι οποίοι τέλος πάντων αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, θα τα πούμε εν καιρό αυτά. Από εκεί και πέρα, εμείς βλέπουμε ότι είναι με τη δικιά μας, ας πούμε, αυτά που ακούμε, ότι είναι ανθρωποκτονία. Δεν είναι αυτοκτονία. Είναι ανθρωποκτονία. Δολοφονία, δηλαδή. Βρέθηκε χτυπημένος. Χτυπημένος, λέω, βρέθηκε, κύριε Καραγιάννη. Βρέθηκε χτυπημένος, βρέθηκε ουσιαστικά σαν κρεμασμένος, τρόπο τι να με, είχε αίματα στο στόμα του, βρέθηκε σε απόσταση απέναντι ακριβώς από την κρεβατοκάμαρα, όπου εκεί, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που δείξαμε, δηλαδή είναι ακριβώς η σκηνή όταν μπήκε μέσα, η σκηνή του, τέλος πάντων, μετά το θάνατο του άτυχου ανθρώπου, και την φωτογραφία του μακαριστού Χριστόδουλου που τον είχε χειροτονήσει η ιερέα. Ήταν έτσι ένας σπουδαίος ιερέας με σημαντικό έργο, έχει εμπιστοσύνη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον είχε τοποθετήσει στο Καρέλιο Ίδρυμα με τους ασθενείς για Αλσχάιμερ και τα λοιπά της Αποστολής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σημαντικό έργο, είχε κι αυτός κάποια προβλήματα, ήταν ευαίσθητος σαν άνθρωπος, όπου μας είπανε και εργαζόμενοι κτλ. Από εκεί και πέρα, πρώτα να δούμε ο άνθρωπος, περιμένουμε την ιατροδικαστική, το πόρισμα, να δούμε επακριβώς ποιες ήταν οι συνθήκες θανάτου για να επιβεβαιωθεί. Και από εκεί και πέρα ανοίγει ένας κύκλος. Εμείς μιλήσαμε με τον ιερέα, με τον πατέρα Αντώνιο, που ήταν στην εφημέριός του στο Χαλάνδρι, στον Άγιο Παντελήμονα, να μας μίλησε για ένα πολύ καλό άνθρωπο, έναν ευαίσθητο άνθρωπο, είχαν να τον δουν από τη Δευτέρα. Και αυτό κάτι σημαίνει, δηλαδή είχε εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Να κάνω μια ερώτηση. Είχε κάποια προηγούμενα με κάποιους, είχε απειληθεί η ζωή του, υπήρξαν ίχνη παραβίαση στο σπιτιού? Αυτά δεν τα γνωρίζει ακόμα. Εγώ δεν κάνω λόγο για... Να κάνω μια ερώτηση. Μας είπες ότι πήγε Ανδρέα Καραγιάννη. Ποιος τον βρήκε? Ο ιερέας. Πώς μπήκε μέσα στο σπίτι? Δεν το γνωρίζω. Κάνω ότι είτε κάποιος θα του άνοιξε είτε είχε κλειδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βρήκε ο ιερέας, τον έψαχνε. Πώς τον βρήκε μέσα στο σπίτι? Πώς μπήκε μέσα στο σπίτι και τον εντόπισε? Είναι πολύ σημαντική αυτή η λεπτομέρεια. Γιατί ήταν παραβιασμένη η πόρτα,
είχε αντικλείγει και ο ιερέας εκεί που μπήκε και τον βρήκε νεκρό. Αν είχε και ο ιερέας κλειδιά αντίστοιχα, μπορεί να είχαν και άλλοι. Δηλαδή, εδώ είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα το οποίο προκύπτει. Γιατί βρέθηκε νεκρός, το θέμα πώς βρέθηκε νεκρός και πώς τον βρήκε. Το βρήκε ο ιερέας. Πώς μπήκε μέσα στο σπίτι ο ιερέας. Ήταν σπασμένη πόρτα, ήταν παραβιασμένη κλειδαριά, είχε κλειδιά ο ιερέας, όπως μπορούν να είχαν και κάποιοι άλλοι. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Είχε προηγούμενα με κάποιους, ήταν θύμα ληστείας, ήταν θύμα εκδίκησης. Γιατί για να έχει μόλοπες σημαίνει κάποιος τον χτύπησε. Σίγουρα. Δεν δημιουργούνται έτσι αυτά. Ποιος το χτύπησε? Όλο αυτό μοιάζει σαν σκηνοθετημένο, αλλά δεν θα είναι κάτι το οποίο πρέπει πρώτα, εφόσον βγει το πόρισμα, έτσι ώστε ακούμε ότι σήμερα θα βγει το πόρισμα και λογικά, εφόσον βγει και το εξεταστεί τέλος πάντων η σωρός, ότι μάλλον Δευτέρα με Τρίτη θα πάει. Ανδρέα Καραγιάννη, εκκρεμούσε κάτι για τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη? Ορίστε. Εκκρεμούσε κάποια υπόθεση για τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη? Όχι. Δεν έχει καμία, και επειδή ακούγονται διάφορα, δεν έχει καμία εμπλοκή με άλλες υποθέσεις που έχουμε συζητήσει. Δεν είχε εμπλοκή ο άνθρωπος αυτός. Ήταν, διακονούσε στον ναό του, είχε μια τη ζωή ενός ιερέα. Ήταν με το Καρέλιο, ήταν με φιλανθρωπίες, ήταν με τέτοια πράγματα. Δεν είχε ασχοληθεί δηλαδή με προσφυγόπουλα, είχε ας πούμε βοηθήσει και την Εκκλησία. Με προσφυγικές δομές δηλαδή και τα λοιπά, στα πλαίσια των αμμοδιοτήτων του. Αυτά δεν είναι. Ένα έργο πολύ συγκεκριμένο, έχει εμπιστοσύνη στον Αρχιεπισκόπου, δεν είχε δώσει ποτέ. Δηλαδή ακόμα και στην εφημερίδα είπανε, δεν είχε δώσει ποτέ ένα δείγμα ότι είχε καταθετικές τάσεις ή ότι τέλος πάντων τον προβληματίζει κάτι που να δικαιολογεί οποιαδήποτε, ας πούμε, οποιαδήποτε τέτοιο βήμα στο το να κάνει. Το θέμα είναι τώρα... πώς εντοπίστηκε, με ποιο τρόπο εντοπίστηκε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την έρευνα της αστυνομίας. Σε αυτές τις ώρες σίγουρα παίζουν ρόλο. Μα και εμείς εκείνη την ώρα ήταν που ας πούμε σήμανε συναγερμός. Ανδρέα Καραγιάννη, μπορεί να μας κάνεις μια χάρη να μιλήσεις λίγο με τον άνθρωπο, τον ιερέα που τον βρήκε, να ρωτήσεις. Ορίστε, δεν έχεις γνώση. Δηλαδή, αν μπορείς να πάρεις τον ιερέα που σε ενημέρωσε, ναι, να τον ρωτήσεις πώς τον βρήκε, με ποιον τρόπο τον βρήκε. Είχε κλειδιά, ήταν παραβιασμένη πόρτα, αν μπορείς. Βοήθησε μας αυτό για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές για να συμπληρωθεί λίγο το ρεπορτάζ. Και τις αρχές. Θα μιλήσω. Νομίζω βέβαια ότι ο ίδιος έχει ήδη δώσει κατάθεση. Αν μπορείς να έρθεις για επικοινωνία και σε λίγο να σε ξανά έχουμε πάλι κοντά μας. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.